Σήμερα συζητούμε τρία πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα στο Συμβούλιο. Το πρώτο είναι το Ταμείο Διαχείρισης Κρίσεων, ένα ταμείο το οποίο εμείς, οι δικοί μας γεωργοί, ζητούν να αποδίδει πολύ πιο άμεσα σε πολύ σύντομο χρόνο τις αποζημιώσεις προς τους γεωργούς μας. Αυτό το οποίο ζητήσαμε, η δική μας εισήγηση, είναι τα υπόλοιπα που υπάρχουν από τα κονδύλια που μένουν αδιάθετα από την ΚΑΠ να μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό, για να δοθούν στους αγρότες μας. Και το δεύτερον είναι να αξιοποιηθεί το 2% του φακέλου που έχουμε, των 454 εκατομμυρίων, να δίνεται για αποζημιώσεις που σχετίζονται με κρίσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι δύο εισηγήσεις είναι εισηγήσεις οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής στις δύο συνεδρίες που κάναμε ως ΜΕΤ9 υπό την Κυπριακή Προεδρία και τις έχουμε καταθέσει στην τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορώ να πω ότι είχαμε έτσι ευήκο αότα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο συζητούμε σήμερα είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής. Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας εξαιτίας και της μορφολογίας της Κύπρου. Είμαστε ένα ισιωτικό κράτος, οπότε είναι απαραίτητο οι γεωργοί μας να τύχουν στήριξη σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουν να παραμείνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας και καλούμε την Επιτροπή να μας στηρίξει εμπράκτως. Το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που συζητούμε σήμερα είναι η ενημέρωση που καταθέτουμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία με τη λειψιντρία και τη ξηρασία. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε ενημερώσει έγκαιρα τους γεωργούς μας ότι για φέτος θα έχουμε μειωμένο κατά μέσον όρο 33,7% την ποσότητα νερού για σκοπούς άρδευσης. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα ως προς την παραγωγή, αλλά και ως προς τους ίδιους μας τους αγρότες. Οπότε σήμερα ενημερώνουμε την Επιτροπή για το πρόβλημα. Θυμίζω ότι στα φράγματα μας έχουμε 44% νερών, από θέματα νερού, ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαμε 66%. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα ενημερώνουμε την Επιτροπή και την καλούμε να εξετάσει το ζήτημα και να μας καταθέσει τις εισηγήσεις και τα μέτρα τα οποία προτείνει, έτσι ώστε μαζί και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να βρούμε εκείνα τα εργαλεία που θα δώσουν άμεση λύση στα προβλήματα των γεωργών μας. Στους αγρότες μας. Και το δεύτερο είναι να αξιοποιηθεί το δέσι δύο εισηγήσεις. Είναι εισηγήσεις οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής. Ζητούμε σήμερα είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής. Ένα πρόβλημα το οποίο ενημέρωση που καταθέτουμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.